Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού εδώ στο Κιβέρι. Οι Αβαντίδες περάσανε με σκορ 2-3, σπουδαία νίκη. Και έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ντράγκα Κνέζεβιτς, να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι και για τις εντυπώσεις του. Καταρχήν, πρώτο και βασικό, θέλω να δώσω πρώτα συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια για την νίκη, γιατί αυτή είναι πιο σημαντική. Πιστεύω, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0. Αλλά στο σημερινό παιχνίδι έχουμε καταφέρει και κάναμε αρκετά ατομικά λάθη που έφεραν αποτέλεσμα έτσι ώστε ο αντίπαλος να μας μειώσει το σκορ σε 1-2 και έτσι ώστε να φύγουμε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, κραυγαλαίες θα έλεγα. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά. Καταφέρνουμε να προηγηθούμε 1-3 και μετά πάλι από ένα ατομικό λάθος και μετά από αυτό το λάθος γίνεται ένα στημένο και δεχόμαστε το δεύτερο γκολ. Και έτσι, παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, όπως νομίζω 3 δοκάρια είχαμε. Τρία δοκάρια. Και άλλες 2-3 ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο κλασικές. Αλλά πιστεύω ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όσο είναι περισσότερο στο αμυντικό στα αμυντικά λάθη. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και να δουλέψουμε περισσότερο και ακόμα περισσότερο στα ατομικά λάθη. Είδαμε η αλλαγή της Μελισσού ήταν αναγκαστική. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δεν είναι μυϊκό πρόβλημα, παραδέχτηκε μια φάση στο κουτεπιέ και έγινε αλλαγή. Σίγουρα ήταν, μας πείραξε αυτή την αλλαγή γιατί είναι μια έμπειρη και καλή παίκτρια. Αλλά ευτυχώς, όπως είπα, αυτό που μετράει είναι βαθμοί και καταφέραμε και τους πήραμε και συνεχίζουμε και από αύριο ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ.